Τιμούμε τους νεκρούς μας. Τιμούμε την εργατική πρωτομαγιά. Ο δρόμος του αγώνα ήταν πάντα μονόδρομος για το εργατικό κίνημα. Αυτό μας δίδαξε ο ξεσηκωμός στο Σικάγο. Από τη βιομηχανική επανάσταση η τάξη μας παλεύει για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και εργασίας. Τα πάντα χτίστηκαν με αίμα. Το αίμα των πρώτων νεκρών του Καλλιέργη. Το αίμα των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. Το αίμα των εκτελεσθέντων στην Κεσαριανή. Το αίμα των εργατών της Ολινουργίας και όλων όσων δεν γύρισαν σπίτι, είτε από τη δουλειά είτε από τον αγώνα. Αυτό το αίμα των συναδέλφων μας τιμούμε σήμερα εδώ και στο πρόσωπό τους όλο το αίμα που έχουν πληρώσει εργαζόμενοι διεκδικώντας τα αυτονόητα. Αυτονόητα που την τελευταία επταετία στη χώρα μας έχουν κατακρεουργηθεί με μνημόνια και εφαρμοστικούς νόμους. Ζητάμε αξιοπρέπεια, ζητάμε δημοκρατία, ζητάμε ισονομία. Παλεύουμε για το δικαίωμα να καθορίζουμε οι ίδιοι το μέλλον μας. Παλεύουμε για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία. Για την αριστερά ξέρετε ότι είναι πυρήνα η υπεράσπιση της εργασίας. Μπορούμε να πούμε κάποια θετικά μηνύματα. Το ένα είναι ότι σήμερα γιορτάζουμε την πρωτοματημέρα αυτή ως αργία της πρωτομαγιάς και αυτό με νόμο και όχι την επαφή της θέλης του κάθε υπουργού και να κηρύξει αυτή τη μέρα ως αργία. Δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια θετικοποίηση των ελέγχων για την αδήλωτη εργασία, ενάντια στην αδήλωτη εργασία, και αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται. Τρίτον, γνωρίζετε πολύ καλά τον αγώνα που κάνουμε με τους θεσμούς και τις διαπραγματεύσεις που έχουμε αυτή την περίοδο, όπου καταφέραμε να ισχύσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις από 1η-4η, 1η-Σεπτέμβρη του 2018. Και ταυτόχρονα να πάρουν πίσω την τόση αιμονή τους για την ανταπεργία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πρώτα θετικά, δεν πανηγυρίζουμε. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά για να υποστηρίξουμε την κανονικότητα της εργασίας και νομίζω ότι από εδώ και πέρα οι εργατικές πρωτομαγιές νομίζω ότι έτσι θα γίνει, θα υπερασπιζόμαστε και εκτιμένα δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα και μια νέα δημοκρατική οργάνωση, θα λέγαμε, του εργατικού κινήματος. Έχει δοτή σημασία η σημερινή εκδήλωση εδώ, αφενός από το φοβερό ατύχημα πριν από 14 χρόνια, τον Απρίλιο του 2003, όπου χαθήκαν 6 συνάδελφοι μας, φίλοι μας και συμμαθητές κάποιοι, κάποιοι άλλοι τραυματίστηκαν. Και βέβαια η σημερινή πρωτομαγιά του εργατικού, θέλω να συγχαρώ το εργατικό κέντρο που πραγματοποιεί εδώ την εκδήλωση, γιατί όντως είναι χώρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Βέβαια η σημερινή πρωτομαγιά έχει τον δεύτερο σημαντικό χαρακτήρα, ότι εδώ και 7 χρόνια μνημονίων, όλα αυτά που πριν από πολλά χρόνια και στην Θεσσαλονίκη και στην Νέα Υόρκη ήταν κατεκτημένα και κτημένα, σήμερα έχουν εξανεμιστεί. Βέβαια το σύνθημα σήμερα σε όλο τον χώρο της εργατικής τάξης, σε όλους τους μισθούς, σε όλους τους εργαζόμενους μισθούς εργασίας, είναι τέρμα τα μνημόνια και νομίζω είναι εφικτό αφού παλέψουμε δυνατά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς που είστε εδώ για να στηρίξετε αυτή την εκδήλωση. Ένα κράτος το οποίο ήταν διαλυμένο, ήταν ένα κράτος το οποίο δεν ήξερε που πάταγε και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του με την οργάνωση όλων αυτών των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν τόσο με την κοινωνική δικαιοσύνη όσο και με την ευγένεια στη χώρα. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μια τάξη, αλλά αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Θέλει και μια κοινωνία να συνδράμει σε ορισμένα ζητήματα, ειδικά αυτή την εποχή. Καλή σας μέρα και καλή εργατική πρωτομαγιά. Και τα δικαιώματα διαλύθηκαν. Σικάγο 1886 και η δική μας Ολινουργία, η εργατική τάξη και ο κόσμος της εργασίας έχει δώσει αγώνες, έχει δώσει αίμα, έχει δώσει πολλές μάχες για τις δημοκρατικές κατακτήσεις. Αυτή την πρωτομαγιά, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στην απόκρουση των ομαδικών απολύσεων και του νοκάουτ, στην καταπολέμηση της μερικής απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είμαστε αποφασισμένοι και με το Σώμα Επιχειρήσεων Εργασίας αλλά και στην Κορυφαία να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Θεωρώ ότι και οι φορείς και τα σωματεία και το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί μας και θα διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Είμαι ο μοναδικός εκπρόσωπος των εργαζομένων τότε. Ήμουν ο πρόεδρος του σωματείου και είμαι ο μοναδικός που υπάρχει από την Ολινουργία εδώ μέσα. Η παρουσία αυτών των βουλευτών και αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, να μην πω χαρακτηρισμούς,
μου δίνει την αίσθηση να σηκωθώ να φύγω και να μην είμαι σε αυτόν τον τόπο, τον οποίο πραγματικά έδωσαν τη ζωή τους αγαπητοί μου συνάδελφοι. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το χώρο με αυτούς τους ανθρώπους. Κοροϊδία εγώ δεν θέλω, γιατί εκεί που έπρεπε να μας στηρίξουν στα δικαστήρια και αυτά, δεν μας στηρίξανε και δικαιώθηκε ο εργοδότης και δεν απεδόθηκε δικαιοσύνη και αυτοί πήγανε, οι συνάδελφοι πήγανε χωρίς παραμικρή κατηγορία εναντίον τους. Ήσουν πρόεδρος του σωματείου τότε. Μετά από τόσα χρόνια πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και είμαι πάρα πολύ φορτισμένος αυτή τη στιγμή, όταν αυτό όλο καπηλεύεται, αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, για να κάνουμε ένα σοου. Δεν υπάρχει σοου. Σήμερα είναι Πρωτομαγιά και είναι η μέρα μνήμης για τους θανόντες σε όλο τον κόσμο.